Εκ μέρους του Φοιτητικού μου Συλλόγου, θα ήθελα να χαιρετήσω τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, αλλά και όλο το λαό της Πάτρας που από την πρώτη και όλα στιγμή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων για συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου, στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. Η αυτοθυσία και η αλληλεγγύη που έδειξε ο λαός προς τους πυρόπληκτους, πέραν από συγκινητική, αποδεικνύει έπρακτα για ακόμη μια φορά ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και παρόλο που πολλοί από εμάς μπορεί να βρισκόμαστε εκτός της πόλης που σπουδάζουμε, δεν αφήσαμε αυτό να σταθεί εμπόδιο έτσι ώστε να οργανώσουμε τέτοιες κινήσεις αλληλεγγύης. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα αλληλεγγύης, οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν σταματάμε να αναδεικνύουν τον κύριο επέτειο των ευθυνών, την πολιτική της κυβέρνησης τόσο της σημερινής όσο και όλων των προηγούμενων, που άφησαν έρμη τις τύχεις στο λαό, χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης και προστασίας, χωρίς επαρκές προσωπικό, έτσι ώστε να αποφευθούν καταστροφές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι παραμένουμε στο πλευρό των εργαζομένων, των φορέων και των σωματείων, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τον πληττόμενο από τις πυρκαγιές λαό. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών και να δοθεί άμεση αποζημίωση στο 100% ανεφόρων. Να εξασφαλιστεί σύντηση, στέγαση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους και για όσο χρονικό διάστημα το χρειαστούν, αλλά και συγκεκριμένα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών και για τους νέους αχθέντες φοιτητές που οι οικογένειες τους χτυπήθηκαν από τις πυρκαγιές, το Πανεπιστήμιο να πάρει άμεσα την ευθύνη, έτσι ώστε να γίνει καταγραφή αυτών των παιδιών και να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν ομαλά τόσο στην εξεταστική του Σεπτέμβρη, όσο και στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.